Να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Λάμπρο, είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κρουαζερόπλοιων Majestic International Cruises. Κύριε Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ θερμά που με τιμάτε για άλλη μια φορά. Η ιστορία μου με την εμπορική ξεκινάει από το 1960 και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η νέα διοίκηση της αυτεμπορικής έχει επεκταθεί, δίνει περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για ολόκληρη την οικονομία της χώρας μας και ιδιαίτερα για την ναυτιλία. Και συγχαρητήρια για το ωραίο σας κανάλι, το οποίο το παρακολουθούμε επί 24 ώρου βάσεως. Να είστε καλά. Μου θύμισε, κύριε Λάμπρο, η γυναίκα μου προθές που συζητούσαμε, πήγε κουβέντα στην κρουαζιέρα, ότι πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσε να πατήσει κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα. Στον Πειραιά δεν μπορούσε να φορτώσει κρουαζιερόπλοιο. Και σήμερα η Ελλάδα υποδέχεται πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες μέσω της κρουαζιέρας. Κοιτάξτε. Οπωσδήποτε η πανδημία δημιούργησε μια πολύ μεγάλη απώλεια για την κρουαζιέρα και διεθνώς, αλλά ιδιαίτερα για... Όχι, εγώ λέω για το καμποτάζ, τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάτε για το καμποτάζ. Το καμποτάζ είναι μια παλιά ιστορία. Ναι, αυτό λέω. Η οποία έληξε διότι την προσπαθήσαμε μέσω των ενώσεών μας και μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας. Πόσες ευκαιρίες χάθηκαν για τον θαλάσσιο τουρισμό? Πάρα πολλές ευκαιρίες χάθηκαν, αλλά δώσαμε ό,τι ήταν δυνατόν. Εάν θυμάστε, ο Πατριάρχης, όπως λέγαμε, της κρουαζιέρας, ο Αείμνηστος Ανδρέας Ποταμιάνος, είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για το καμποτάζ και τελικά τα κατάφερε. Μάλιστα. Τώρα, αν με επιτρέπετε να σας πω δύο πράγματα για την παρούσα κατάσταση. Βέβαια. Το έτος 2003, ο τομέας κρουαζιέρας στον ελλαδικό χώρο, αλλά και γενικότερα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, θα ξεπεράσει σε αφίξεις κρουαζιεροπλοίων σε σύγκριση και με το έτος της εχμής που θεωρείται το 2019. Όμως ο αριθμός των επιβατών που αναμένουμε στον Πειραιά και στα νησιά μας θα είναι σαφώς μικρότερος από το έτος ρεκόρ του 2019. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας, παρά το ότι όλες οι εταιρείες έχουν εφαρμόσει προσφορές στις τιμές εισιτηρίων και σε άλλες παραχωρήσεις δωρεάν στο πλοίο, όπως είναι οι εκδρομές, τα ποτά στο πλοίο, χωρίς χρεώσεις, ακόμα οι επιβάτες διστάζουν να ταξιδέψουν διότι εξακολουθούν να φοβούνται τον κορονοϊό. Παρά το γεγονός ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες με προεξάρχοντα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχουν καταργήσει επίσημα την πανδημία, εν τούτης όλα τα κρουαζιερόπλοια και οπωσδήποτε και τα ακτοπλοϊκά πλοία έχουν κρούσματα κορονοϊού είτε σε επιβάτες είτε σε πληρώματα, τα οποία αντιμετωπίζονται επιτυχώς ανάλογα με το βαθμό επιδείνωσης. Πόση είναι η μείωση ποσοστιαία, είναι αξιοσημείωτη? Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Η μείωση σε επιβάτες είναι αξιοσημείωτη? Κοιτάξτε, σας λέω, επειδή υπάρχουν τα μέσα τώρα της αντιμετώπισης, όλα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι επιβάτες και παραμένουν στα πλοία και γίνεται μια μικρή, τέλος πάντων, ένα μικρός αποκλεισμός που δίνουν για 2-3 μέρες, 4, αλλά όλα είναι εντάξει. Λοιπόν, αλλά το μόνο ευεργετικό το οποίο έχει δημιουργηθεί στον χώρο μας και έχει δημιουργηθεί μετά την πανδημία είναι το home porting που λέμε, δηλαδή οι αφιξοαναχωρήσεις επιβατών από τα ελληνικά λιμάνια, με τον Πειραιά βέβαια να έχει τη μερίδα του Λέοντο. Ο Πειραιάς για το 2023 περιμένει περίπου 780 κρουαζιερόπλοια μέχρι σήμερα και θα αυξηθούν, εκ των οποίων τα περίπου 600. Μιλάμε για έναν υπέρογκο αριθμό που δεν το περιμέναμε ποτέ. Τα 600 θα πραγματοποιούν αφιξοαναχωρήσεις με έναν αριθμό επιβατών σε σύνολο στον Πειραιά μόνο για το 2013 που θα πλησιάσει τα νούμερα του 2023, που θα πλησιάσει τα νούμερα του 2019, περίπου 1 εκατομμύριο και λίγο παραπάνω.
Όταν λέτε τα νούμερα σε επισκέπτες, τα νούμερα σε ποσά που αφήνουν για το ΑΕΠ είναι τα ίδια πάνω κάτω, η εκτίμηση Εντάξει, ποια είναι. Αφήνουν τώρα, θα αφήνουν περισσότερα για το ΑΕΠ, διότι οι επιβάτες οι οποίοι είναι, επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικό λιμάνι, αφήνουν τουλάχιστον 400 με 500 ευρώ παραπάνω από τους επιβάτες οι οποίοι είναι διερχόμενοι. Μάλιστα. Δηλαδή βγαίνουν το πρωί, πάνε στην Ακρόπολη και γυρίζουν. Διότι αυτός ο επιβάτης ο οποίος θα μπει στον Πειραιά και θα βγει στον Πειραιά θα ξοδέψει περισσότερα, πιθανότατα θα παραμείνει και σε κανένα ξενοδοχείο για να κάνει διακοπές και ναι. στα ελληνικά νησιά ή στον Πειραιά. Αυτό δίνει μια μεγάλη όθηση και μια μεγάλη αύξηση στο εθνικό μας συνάλλαγμα, το οποίο οφείλεται σε αυτό το λόγο. Οπωσδήποτε είναι αυτές οι κρουαζιέρες που θα ξεπεράσουν τον αριθμό των των επιβατών και των κρουαζιεροπλοίων που περιμένουμε, όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και στα ελληνικά νησιά. Να φανταστείτε ότι το home porting αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πέρυσι και φέτος, σε πάρα πολλά λιμάνια. Χανιά, Ηράκλειο, ναι. Ρόδος, Κέρκυρα, ακόμα και Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη. Και στο Βόλο. Και στο Βόλο. Και στο Βόλο, και στο Βόλο, και στο Βόλο, και στο Βόλο. Οπωσδήποτε όμως θέλω να σημειώσω εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα λιμάνια μας και ιδιαίτερα σε εκείνα τα λιμάνια στα οποία τώρα ξεκινά η προσέγγιση των αεροπλοίων. Δεν μιλάω για τα μεγάλα λιμάνια τα παραδοσιακά. Αυτά λοιπόν τα λιμάνια δεν πληρούν δυστυχώς τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις υγειονομικές και όλες τις άλλες που χρειάζονται. Θέλετε να μας πείτε μερικά παραδείγματα. Ποια λιμάνια θα μπορούσε να είναι αυτά. Κοιτάξτε, είναι συντονισμός μάλλον μεταξύ των λιμανιών που γνωρίζουμε, τα οποία είναι τα κυριότερα, Μύκονος, Σαντορίνη, ναι. Ρόδος, Ηράκλειο, Κέρκυρα. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει το λεγόμενο berthing plan, δηλαδή ο προγραμματισμός των κρουαζιεροπλοίων για να έχουν μια σειρά προσέγγισης σε αυτά τα λιμάνια. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Η Ένωσή μας αγωνίζεται να το επιβάλλει. Καταλάβατε, και αυτό δυστυχώς δημιουργεί κάποιο χάος. Ναι, να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα με μεγάλη μου λύπη παρατήρησα ότι υπήρχαν πολλά κρουαζιερόπλια στη Μύκονο και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Το 2023 αυτό, αυτά, έτσι. Το 2023. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τακτοποιηθεί. Και οπωσδήποτε. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μία αναφορά στο παρελθόν. Δυστυχώς κύριε Λάμπρο, δεν έχουμε χρόνο για περισσότερο. Σας ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη. Απλά το 60, 70, 80 είχαμε 25 ελληνικά κρουαζιερόπλια. Τώρα δεν έχουμε ούτε ένα με καμία σημαία. Ελπίζομαι ότι θα τακτοποιηθεί κάποια στιγμή, θα επανέλθουν τα κρουαζιερόπλια. Τότε είχαμε 25 με 30 κρουαζιερόπλια, μικρά βέβαια, με ελληνική σημαία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεση να είστε καλά. Θα βοηθήσουμε, θα προχωρήσει η κρουαζιέρα. Του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Αρκεί να φτιάξουμε όλα όσα χρειάζονται για να υποδεχόμαστε σωστά τους επιβάτες. Κύριε Λάμπρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και πάλι ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.